Κύριε Λαμπρίδου, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Βρισκόμαστε μετά το δεύτερο πανδημικό κύμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αν και στη Θεσσαλονίκη αργά και σταθερά αρχίζει αυτό να δείχνει να ομαλοποιείται. Ναι, σωστά. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Τώρα βέβαια ανοίγει ένα μεγάλο κομμάτι. Τι γίνεται με όλες αυτές τις ασθένειες, που είναι η πλειοψηφία, μη COVID. Όλα αυτά τα χειρουργεία που αναβλήθηκαν, όλες αυτές οι ασθένειες που εξακολουθούν να υπάρχουν, τακτικά ιατρία, έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν? Όχι, και δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν στο άμεσο προσεχές διάστημα, διότι ακόμα, όπως είπαμε πριν, οι μονάδες ακόμα χρησιμοποιούνται ως COVID μονάδες. Ναι, είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς από την αρχή της πανδημίας. Δηλαδή, για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, σύμφωνα με την οργάνωση του συστήματος υγείας που είχαμε και με όλα τα προβλήματα που έχουμε τόσες φορές πει, μετατράπηκαν σε νοσοκομεία μιας νόσου, οπότε κατ' επιλογή ήταν να μην αντιμετωπίζονται η συνήθις νοσηρότητα και οι ανάγκες των άλλων ασθενειών. Έτσι οργανώθηκε όλο αυτό το σύστημα και αν σκεφτούμε ότι σχεδόν την πλήρη έλλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα μπορούσαν από εκεί κάποια πράγματα να τουλάχιστον στοιχειοδός να αντιμετωπίζονται, να παρακολουθούνται αυτές οι ασθένειες, το μέγεθος αντιλαμβάνεστε, των συνεπειών εννοώ. Εξηγήστε μας λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στα νοσοκομεία, γιατί φαίνεται ότι μετά την πρωτοχρονιά άρχισε ο κόσμος σιγά σιγά να ξαναπλησιάζει τα νοσοκομεία, γιατί έχει προβλήματα. Ναι, και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε, όντως έχετε δίκιο, έχει ανέβει σχετικά ο ρυθμός προσέλευσης του κόσμου, αλλά η αντιμετώπιση των αναγκών που παρουσιάζονται αναγκαστικά είναι σε ρυθμό COVID. Δηλαδή δεν θα μπουν χειρουργία παρά μόνο τα υπερεπίγοντα, συνεχίζει να ισχύει αυτό. Δεν μπορούν να γίνουν εισαγωγές παρά μόνο να συσκρίνονται απολύτως απαραίτητες. Κάπως έτσι πάει ο ρυθμός. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι και τα τακτικά ιατρία δεν ξεκίνησαν να λειτουργούν. Mm-hmm. Που σημαίνει δεν μπορεί να έρθει ένας κόσμος για συστηματική παρακολούθηση. Μόνο στις εφημερίες. Ό,τι όποιος κόσμος μπορεί να έρθει, έρχεται μόνο στις εφημερίες. Οπότε εκεί γίνεται και η όποια αντιμετώπιση μπορεί να γίνει, σε συνθήκες βέβαια, μην ξεχνάμε, γιατί το νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί. Τα νοσοκομεία και τα υπόλοιπα, υποθέτω, σε όποιο βαθμό, εξακολουθούν να λειτουργούν σε συνθήκες COVID. Επομένως, συνεχίζουν να υπάρχουν οι συγχρονισμοί, συνεχίζουν συγχρονισμοί εννοώ διαφορετικών ειδικοτήτων, ασθενειών, σε μη COVID τμήματα, ένα συγχρονισμό διάφορες ανάγκες ασθενειών. Πόσες μπορούν να καλυφθούν έτσι? Οπότε αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των προβλημάτων. Επί της ουσίας, για να καταλάβουμε, κυρία Λαμπρίδου, αν ένα χειρουργείο έπρεπε να γίνει, mm-hmm. αν δεν είναι πήγο με την έννοια ότι κινδυνεύει εκείνη την ώρα η ζωή του ανθρώπου, σωστά, τι γίνεται? Δίνεται, αυτό συνήθως συστήνεται, από ό,τι ξέρω, παρακολούθηση, μέχρι ότου οι συνθήκες οριμάσουν για να μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή έχω γνώση τέτοιων περιστατικών, αναμονής σοβαρότατης ασθένειας τουλάχιστον επιδίμηνο, για να μπορέσει να βρεθεί χρόνος να κριθεί και ότι η οξύτητα είναι τέτοια που δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο για να μπει χειρουργείο. Και τα υπόλοιπα πλην των χειρουργείων δηλαδή, παρακολουθήσεις, mm-hmm. μας είπατε γίνονται παρακολουθήσεις. Με ποιους γιατρούς όμως και με ποιο προσωπικό και σε ποιο σημείο του νοσοκομείου σήμερα μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Δεν γίνονται παρακολουθήσεις. Η παρακολούθηση σημαίνει τακτικά ιατρία, λειτουργία τακτικών ιατρίων. Ναι, δεν γίνεται παρακολούθηση. Άρα στον αέρα παραμένουν ακριβώς οι ασθενείς, ακόμα ακριβώς και σήμερα. Δηλαδή και αυτός και το περιστατικό που αναβάλλεται, για παράδειγμα, ή η ασθένεια, οι ανάγκες ασθένειας που μεταφέρονται κάθε φορά στο χρόνο, εάν προκύψουν ζητήματα, καινούργιες καταστάσεις, καινούργια προβλήματα, πάλι σε εφημερία θα έρθει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία παρακολούθησης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, άρα το ότι ομαλοποιείται που λέει η κυβέρνηση, μάλλον δεν ισχύει. Ομαλοποιείται μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το COVID. Προφανώς, απλώς αυξήθηκε η προσέλευση ασθενών στις εφημερίες με ανάγκες μη COVID. Δεν έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων. Καθόλου.
Άρα επανερχόμαστε στο να φορτώνονται όλοι στο φιλότιμο του υγειονομικού. Πόσα εννοείται. Μπορεί δηλαδή να κουμαντάρει. Εννοείται. Μάλιστα, κεντρικό σχεδιασμό. Συν τις συνθήκες, να μην ξεχνάμε και τις συνθήκες, γιατί η μεγαλύτερη προσέλευση σε συνθήκες COVID, ας πούμε, σημαίνει και ακόμα μεγαλύτερη ένταση στη δουλειά, ακόμα μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση, γιατί θα πρέπει να έχουμε κατά νου, κατά το δυνατό, να εφαρμόζονται και κάποια μέτρα στοιχειοδός, ώστε και αυτές οι προσελεύσεις που έρχονται με μη COVID ανθρώπων που έχουν ανάγκη νοσηλείας ή ανάγκη φροντίδας, να μειώνονται οι κίνδυνοι λόγω των COVID συνθήκων. Μιλάμε για να γίνεται υπερπροσπάθεια να κρατηθούν κάποια πρωτόκολλα. Στις συνθήκες βέβαια που επικρατούν στα νοσοκομεία, πρωτόκολλα μάλλον είναι μαγική εικόνα από ένα σημείο και μετά, και αυτό οφείλεται στην υπερπροσπάθεια του προσωπικού. Σας τα ρωτάω όλα αυτά, κυρία Λαμπρίδου, γιατί έρχεται τώρα το μεγάλο στοίχημα που λέει η κυβέρνηση, που έχει να κάνει με τον εμβολιασμό και κατ' επέκταση με την ανοσία του πληθυσμού, που σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε στο 70% και στο 80% των εμβολιασμών. Mm-hmm. Τι γίνεται γι' αυτό, εσείς σαν νοσοκομείο, τι πληροφορίες έχετε? Καταρχήν, οι πληροφορίες που έχουμε, δεν έχουμε πληροφορίες ουσιαστικά. Δεν μας έχει κάνει κάποια σχετική ενημέρωση, ούτε και εμάς τους υγειονομικούς. Πολύ περισσότερο τον πληθυσμό. Ένα πρόβλημα είναι αυτό, η μη πληροφόρηση. Ένα δεύτερο είναι ότι αυτό που εμείς γνωρίζουμε είναι ότι από το αν θυμάστε 1 με 2 εκατομμύρια είχε εξαντλήσει η κυβέρνηση ότι θα έρθουν στην Ελλάδα, τα 1-2 εκατομμύρια γίνανε 300.000 και από αυτά ήρθαν τελικά 90.000 στην Ελλάδα. Με 90.000 δόσεις αυτή τη φάση, και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η επόμενη δόση, ο εμβολιαστικός ρυθμός δεν μπορεί να είναι σημαντικός, αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, ήδη έχουν βγει τα στοιχεία ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες χώρες παγκοσμίως στο ρυθμό εμβολιασμού. 0,80-0,70% του πληθυσμού μέχρι στιγμής. Αυτό θα πρέπει να το συνδυάσουμε βέβαια και με το πού γίνονται οι εμβολιασμοί, πώς οργανώθηκε ο εμβολιαστικός αγώνας, ας το πούμε έτσι. Τι εμβολιαστικά κέντρα έχουμε και με τι προσωπικό. Αυτά. Γιατί αν στην καλύτερη, δηλαδή για να επιτευχθεί μια, αυτό που λέμε η ανοσία της αγέλης και χρειάζεται ένα 75% του πληθυσμού, σημαίνει 15 εκατομμύρια δόσεις επί δύο. Αν τα εμβολιαστικά κέντρα είναι κοντά στα 1050, να συνυπολογίσουμε ότι θέλει και 15 λεπτά παρακολούθηση ένα άτομο. Αν λειτουργήσουν σε 2 βάρδιες, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ, 7 μέρες την εβδομάδα, 85.000 την ημέρα maximum είναι. Αν κάνουμε τώρα την αναγωγή σε αριθμούς, αντιλαμβάνεστε ποιος είναι ο ρυθμός. Και ποιος θα σηκώσει όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς? Προφανώς, διότι, ξαναλέω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εμβολιασμός σημαίνει πρόληψη. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Η πρόληψη είναι κατεξοχήν περιεχόμενο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά και αυτά που υπήρχαν μετακινήθηκαν, αποσπάστηκαν για να ενισχύσουν τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν ήταν έτσι κι αλλιώς εξοπλισμένα γι' αυτό. Ήταν έτσι κι αλλιώς υποστελεχωμένα. Ό,τι υπήρχε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όμως τώρα πολύ περισσότερο φαίνεται αυτό. Και γι' αυτό τελικά επιλέχθηκε να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα και στα νοσοκομεία. Εμείς, ας πούμε, στο δικό μου το χώρο, είμαστε εμβολιαστικό κέντρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει προσωπικό που θα απασχοληθεί εκεί, υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί για τον εμβολιασμό. Άρα σημαίνει και αυτές όποιες λειτουργίες θα μπορούσαν να αρχίσουν να επανέρχονται σε λειτουργία, δεν θα γίνουν εξαιτίας του εμβολιαστικού κέντρου. Άρα ξανακυριαρχήσουμε στο ίδιο. Ένας φαύλος κύκλος. Ακριβώς. Μα όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των πραγμάτων. Εάν δεν υπάρχει υποδομή, και αυτό προϋπήρχε, δεν είναι τώρα, και προσπαθείς μέσα σε αυτή τη συνθήκη να διαχειριστείς μια τέτοια ανάγκη, εκφύσεως είναι αδύνατο. Φαντάζομαι αυτά τα αντιλαμβανόμαστε εμείς που δεν εμπλεκόμαστε στον χώρο της υγείας. Έχει να κάνει με ανικανότητα, γιατί εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες πώς πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός, από πού πρέπει να γίνεται, και κυρίως δεν είναι μόνο το κάνω το εμβόλιο, το τσίμπημα δηλαδή, η διαδικασία, αλλά είναι και η παρακολούθηση στη συνέχεια. Προφανώς. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε ότι είναι από τα πιο κομβικά σημεία ο σωστός σχεδιασμός και η οργάνωση ενός συστήματος υγείας, που δεν θα μπορεί παρά να έχει και σωστά οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό δηλαδή είναι αποκλειστικά περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας.
Γιατί όμως η κυβέρνηση δεν προχωρά στην υλοποίηση αυτών των απαραίτητων εξοπλισμών, υποδομών, ενίσχυση σε προσωπικό? Θα επαναλάβω το ίδιο ερώτημά μου. Έχει να κάνει με ανικανότητα? Όχι βέβαια. Είναι πολιτική επιλογή. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει αντιληπτό γιατί συνεχίζεται η υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας ακόμα και τώρα μέσα στην πανδημία. Δηλαδή στον προϋπολογισμό το φετινό είναι μειωμένο. Ξέρουμε τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, κατά 300 εκατομμύρια το ποσό που θα δοθεί για την δημόσια υγεία. Άρα είναι πολιτική επιλογή. Αν δεν ήταν πολιτική επιλογή, αυτά τα προβλήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν θα υπήρχαν. Και δεν είναι μόνο σημερινή η πολιτική επιλογή, είναι διαχρονική αυτή η ιστορία. Τα νοσοκομεία που κλείσανε, ας πούμε, δεν κλείσανε τώρα. Κλείσανε από την τελευταία δεκαετία και μετά συστηματικά κλείνανε. Και όχι μόνο στη χώρα μας. Ακριβώς. Όχι, είναι πολιτική επιλογή σαφώς. Τώρα προχωράτε και σε κινητοποίησεις. Την Τετάρτη ήδη προγραμματίζετε παράσταση διαμαρτυρίας. Σωστά. Ναι, εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να υπενθυμίσουμε, να αναδείξουμε, να φωνάξουμε για τα προβλήματα. Διότι κάποια στιγμή πρέπει αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και κυρίως τις πολιτικές αποφάσεις και αφορούν θα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες. Διότι ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι αυτό που ακουγόταν όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας και εγώ θεωρώ ότι προτασσόταν αυτό για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες της κεντρικής πολιτικής σκηνής είναι η ατομική ευθύνη. Ακριβώς για να μην φαίνεται η ευθύνη των κέντρων αποφάσεων και ο τρόπος οργάνωσης αλλά και το κίνητρο για το οποίο το κάνουν αυτό. Δεν θέλουν δημόσια υγεία. Άρα καταλήγουμε στο ότι τελικά αν δεν διαμαρτυρηθείς, αν δεν αγωνιστείς, αν συντονισμένα δεν απαιτήσεις, δεν θα καταφέρεις να κερδίσεις τίποτα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν υπάρχει περιθώριο αυτή τη στιγμή να αποδεχόμαστε, να το πω με παθητικότητα, όχι. Να το πω με μεγαλύτερη ευκολία. Όπως και να το πούμε, δεν γίνεται. Είναι μια τέτοια κατάσταση που ας σκεφτούμε ότι αφορά την υγεία όλων μας. Των παιδιών μας, των επόμενων γενιών, γιατί μια σωστά οργανωμένη δημόσια υγεία, δωρεάν για όλους. Για παράδειγμα, θα επανέλθω πάλι γιατί θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβάθμια για να λειτουργήσει και η τρίτοβάθμια. Αυτό είναι αλυσίδα και είναι αδιάσπαστη αλυσίδα για να λειτουργήσει σωστά ένα δημόσιο σύστημα. Σημαίνει ότι η πρόληψη, για παράδειγμα, πηγαίνει στον κόσμο, δεν έρχεται ο κόσμος εκεί. Γιατί αν σκεφτούμε τις πληθυσμιακές ανάγκες, αλλά και τη μορφολογία, ας πούμε, πώς θα πάει ένας άνθρωπος από ένα χωριό, ξέρω εγώ, να εμβολιαστεί αυτή τη στιγμή? Σε ποια δομή? Και πόσο μάλιστα μετά να υπάρχει και η αντίστοιχη παρακολούθησή του. Αυτό είναι και καταρχήν έτσι κι αλλιώς έχουμε να κάνουμε με κάτι καινούργιο και με κάτι άγνωστο, δεν ξέρουμε όλες τις παραμέτρους, δεν έχουμε τη σωστή πληροφόρηση. Ούτως ή άλλως όλοι μας λένε ότι και μετά τον εμβολιασμό θα πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση για να παρακολουθήσουμε την νοσιακή απόκριση, να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, να υπάρχουν παρακολουθήσεις για τυχόν προβλήματα. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν στον τόπο που υπάρχει ο καθένας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ούτε μπορεί να κάνει αυτοδιάγνωση μόνος του ο κόσμος. Άρα ξαναγυρίζουμε σε αυτό που είπατε και από την αρχή, ότι χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος, σωστός σχεδιασμός, γιατί όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μάλλον πάνω σε αυτή την κατάσταση που θα μπορούσε να υπάρχει μια έγκαιρη ενημέρωση ολοκληρωμένη και η αντίστοιχη υποδομή. Δεν θα έβρισκαν και χώρο όλες αυτές οι απόψεις, οι αντιδραστικές, οι αντιεπιστημονικές που κυκλοφορούν όλο αυτό το διάστημα σε εύρος. Ναι, και βρίσκουν και έδαφος βέβαια, για να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα, βρήκαν έδαφος η μερίδα των ανθρώπων που συνηθίζουμε να λέμε συνωμοσιολογικοί όλοι αυτής της αντίληψης, αλλά όλοι αυτοί που εκφράζουν δυσπιστία δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Η έλλειψη πληροφόρησης είναι που κάνει δύσπιστο τον κόσμο πολλές φορές, γιατί δεν ξέρει, δεν γνωρίζει το πώς, δεν γνωρίζει το γιατί, δεν γνωρίζει πώς πρέπει να παρακολουθηθεί, δεν γνωρίζει, δεν του έχουν πει τι να περιμένει, δεν του έχουν πει, για παράδειγμα, μετά τον εμβολιασμό τι παρακολούθηση χρειάζεται, πού θα απευθυνθεί για τις ανάγκες αυτές. Δεν έχει εμπιστοσύνη δηλαδή. Ναι,
Δεν είναι θέμα μόνο εμπιστοσύνης, είναι η έλλειψη πληροφόρησης, τον αφήνει μόνο του, τον αφήνει ξεχρέμαστο. Δεν ξέρει ο ίδιος πώς, πού να απευθυνθεί και πώς θα αντιμετωπίσει κάποια πράγματα. Εάν, θεωρώ ότι αν υπήρχε σωστή πληροφόρηση με το σωστό τρόπο και με διαφάνεια, ούτε μισές αλήθειες να λέμε, ούτε να αποκρύβουμε πράγματα, τότε νομίζω ότι θα ήταν πολύ μικρότερο το ποσοστό δυσπιστίας. Μα η ίδια η κυβέρνηση αποκρύπτει τις συμβάσεις που έχει υπογράψει. Τις έχετε ζητήσει άλλωστε σαν υγειονομική. Σωστά. Εντάξει, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει να κάνει με τους όρους αγοράς και τον φοβερό ανταγωνισμό που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ομίλων των επιχειρηματικών, των πολυεθνικών, παραγωγής εμβολίων. Και δεν είναι μόνο τα εμβόλια, για να μην γελιόμαστε, είναι και τα φάρμακα που είναι μπροστά μας, που σε λίγο θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με αυτά. Ναι, γιατί δεν τα βγάζει, γιατί η γρήγορη διαδικασία, αλλά μία από τις αιτίες της γρήγορης διαδικασίας που ανεπτύχθηκαν τα εμβόλια, έχει να κάνει και με την αθρώα χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις. Μέσα στις διαδικασίες αυτές υπήρχαν και η υποχρέωση προαγορών από τα κράτη. Με τι όρους όμως, με τι κόστος, με τι διαδικασίες, αρνούν το πεισματικά να τις δημοσιεύσουν. Πρακτικά σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός και ακόμα και αυτός ο εμβολιαστικός ρυθμός έχει να κάνει με όρους αγοράς και όχι με τις ανάγκες υγείας των πληθυσμών. Κυρία Λαμπρίδου, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Είναι ένα ζήτημα άλλωστε που θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα αντικειμενικά. Σωστά. Διότι αναμένουμε... Ακόμα μπροστά μας είναι και οι απορίες, μπροστά μας είναι και το πώς θα αναπτυχθεί όλη η κατάσταση, μπροστά μας είναι και το πώς θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, αν εξομαλυνθεί ποτέ. Και κυρίως έχει να κάνει και με το τι στάση θα κρατήσουμε εμείς, πόσο θα αγωνιζόμαστε, πόσο θα επιτρέπουμε να συμβαίνουν κάποια πράγματα, γιατί από εμάς εξαρτάται πραγματικά. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή ευχαριστώ συνέχεια. Και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.